Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, επιτέλους ήρθε η εποχή της φράουλας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις βιταμίνες, όλα τα αντιοξειδωτικά η οποία περιέχει η φράουλα για την υγεία μας εσωτερική, αλλά και για την υγεία και ομορφιά της επιδερμίδας μας. Σήμερα θέλω να σας δείξω μια πολύ εύκολη αλλά πολύ δυνατή μάσκα με φράουλα η οποία ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, απλά εκεί μέσα να κάνουμε μια μικρή αλλαγή για να ταιριάζει ειδικά στην επιδερμίδα σας. Για τη σημερινή μάσκα να χρειαστούμε 2 όριμες φράουλες, να χρειαστούμε άμυλο πατάτας ή άμυλο αραβοσίτου. Αν δεν έχετε ούτε το ένα ούτε το άλλο, να βάλετε ένα απλό αλευράκι που έχετε στη κουζίνα σας. Να χρειαστούμε κάποιο λαντάκι καλής ποιότητας, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαντο, μπορείτε να βάλετε αμυγδαλέλαιο, βερικοκέλαιο, εγώ σήμερα να βάλω λινέλαιο. Και να χρειαστούμε και ένα αυγουλάκι. Πρέπει να περάσουμε τις φράουλες από το σωρωτήρι για να υπάρχει έτσι μια λεία υφή. Μπορείτε να το κάνετε και με πιρουνάκι, αλλά από το σωρωτήρι βγαίνει πιο ωραία. Να κόψω πρώτα τις φραουλίτσες για να περάσω πιο εύκολα από το σωρωτήρι. Φράουλες έχουν πάρα πολλές βιταμίνες. Βιταμίνη C έχει παραπάνω από το πορτοκάλι και από το λιμόνι. Έχει βιταμίνη Ε, βιταμίνη Α, βιταμίνη Κ. Αυτές οι βιταμίνες είναι τρομερά αποτελεσματικές σε προβλήματα κατά της γύρανσης του δέρματος και κατά της εξάλληψης των ρητίδων. Επίσης, βιταμίνη C, αλλά και νεοσύνη και φιλικό οξύ που έχει φράουλα, λευκαίνει την επιδερμίδα, την κάνει λεία, όμορφη, φρέσκα, μειώνει σημαντικά καφέ, κυλίδες και πανάδες. Τώρα να περάσω τη φράουλα, να την λιώσω και ξαναμιλάμε. Οι φράουλες είναι έτοιμες. Έχω χωρίσει και το αυγό μου, έχω βάλει ξεχωριστά κρόκο και το ασπράδι, γιατί στην ουσία να κάνουμε 2 μάσκες. Μία μάσκα να είναι για ξηρή, ευαίσθητη, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα και δεύτερη μάσκα με το ασπράδι να κάνουμε για λιπαρή επιδερμίδα, επιδερμίδα που έχει ακμή, μαύρα στίγματα και καφέ κυλίδες. Για την ώρα να βάλω ασπράδι στην άκρη και τώρα εδώ στο κρόκο να βάλω μια κουταλιά γλυκού άμυλο πατάτας. Όπως είπα, μπορείτε να βάλετε άμυλο αραβοσίτου ή αλεύρι, αλλά καλό είναι να βρείτε άμυλο πατάτας γιατί αλλοιώνει ρητίδες και συσφίγει την επιδερμίδα άμυλο πατάτας. Να βάλω μια κουταλιά γλυκού λινέλαιο. Και να βάλω 2 κουταλιές γλυκού φράουλες. Και τώρα θέλει ένα καλό ανακάτεμα και μάσκα είναι έτοιμη. Ανακατεύεται για ένα λεπτάκι περίπου για να ενωθούν τα υλικά καλά και βγαίνει μια πηχτή κρεμούλα. Δεύτερη μάσκα για λιπαρή επιδερμίδα έχει ακριβώς ίδια υλικά, απλά εδώ άντε για κρόκο να βάλουμε ασπράδι. Χτυπάμε το ασπράδι λίγο για να αφρατέψει. Έτοιμο είναι το ασπράδι μας. Μπορείτε να το χτυπήσετε και με το πιρουνάκι, αλλά με μιξεράκι βγαίνει πιο ωραία. Τώρα εδώ μέσα να βάλω μια κουταλιά γλυκού άμυλο πατάτας. Να βάλω και μία κουταλιά γλυκού λαντάκι και επίσης να βάλω 2 κουταλιές γλυκού φράουλα.
Εδώ έχει μείνει λίγο, να το ρίξω και αυτό. Και τώρα ένα καλό ανακάτεμα. Έτοιμη είναι και δεύτερη μάσκα. Έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου και είμαι πανέτοιμη να κάνω τη μασκούλα μου. Εγώ να κάνω μάσκα με το κρόκο. Τα κορίτσια οι οποίοι έχουν η κανονική ή μεικτή επιδερμίδα μπορούν να κάνουν και δύο μάσκες, γιατί και η μάσκα με το κρόκο αλλά και η μάσκα με το ασπράδι τους ταιριάζουν. Θέλω να σας δείξω πώς πρέπει να είναι μασκούλα. Αν βλέπετε ότι η μάσκα είναι λίγο νερούλη, βάλτε και άλλο αλευράκι ή άμελο, γιατί καμιά φορά αυγό μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο μικρό και δεν είναι στάνταρ ότι πρέπει να βάλετε μια κουταλιά γλυκού άμελο. Εφαρμόζουμε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο. Αχ, μυρίζει ωραία, παρόλο που είναι κρόκο, πιο πολύ μυρίζει φράουλα. Βάζουμε παντού. Αυτή μας μπορούμε να βάλουμε και κάτω από τα μάτια, στα βλέφαρα. Αλλά προσέξτε, δεν πρέπει να στεγνώσει μασκούλα πάνω στα βλέφαρα. Βάζουμε και στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Επειδή βγαίνει αρκετή ποσότητα μάσκας, στο τέλος που να κλείσω τη κάμερα, να βάλω τη μάσκα και στα χέρια, γιατί η μάσκα δεν μπαίνει στο ψυγείο. Αν περισσέψει, να την πετάξετε. Μετά από 5 λεπτά περίπου, όποτε να δω ότι η μασκούλα αρχίζει και σφίγει, να κάνω δεύτερη στρώση της μάσκας. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα υλικά, ούτε φράουλα, ούτε αυγουλάκι, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή ή κάτω από το αυτί ή εδώ σε αυτό το σημείο για τυχόν αλλεργίες. Μασκούλα να αφήσω για 20-25 λεπτά, μετά να την ξυπλύνω με χλιαρό νερό και αμέσως να βάλω τη κρέμα μου. Μάσκα καλό είναι να κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα. Μάσκα δίνει φρεσκάδα, τόνωση στην επιδερμίδα, την καθαρίζει, την κάνει πιο λαμπερή, πιο την συσφίγει. Ας εκμεταλλευτούμε αυτό που μας δίνει μητέρα φύση, ας εκμεταλλευτούμε αυτή την εποχή για να δώσουμε περισσότερη λάμψη και ζωντάνια στην επιδερμίδα μας. Αυτή η μάσκα ήθελα να σας δείξω σήμερα, να είστε καλά, να τα πούμε σύντομα.